Μετά από 3 χρόνια, ο Σύλλογος Ελληνοαμερικανών Grace οργανώνει μεγάλη εκδήλωση για τον εορτασμό των ευχαριστειών αυτή την Κυριακή στο ξενοδοχείο Mythical Coast, όπου θα τιμηθούν 2 εξαίρετοι επιστήμονες του τόπου. Ο προϊστάμενος της εφορίας αρχαιοτήτων Παύλος Τριανταφυλλίδης και ο Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Νίκος Ζούρος. Ως πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνοαμερικανών Λέσβου Μυτιλίνη Grace, πρόεδρος εδώ και 28 χρόνια και είναι μεγάλη μου τιμή που με ψηφίζουν, μάλλον σύνταξη θα πάρω από εκεί. Πράγματι, τα τελευταία 3 χρόνια δεν το διοργανώσαμε λόγω κοροναϊού. Όμως η σύναξη αυτή, η μεγάλη μέρα των ευχαριστειών για τους Αμερικανούς και τους Ελληνοαμερικανούς φυσικά, διοργανώνεται από το Σύλλογό μας εδώ στη Μυτιλίνη επί 28 χρόνια. Φέτος τα εισιτήρια προσκλήσεις εξαντλήθηκαν τις πρώτες 3 ημέρες. Η συναισθίαση, μάλλον η διοργάνωση αυτή θα γίνει στο ξενοδοχείο Mythical Coast, το πρώην Κάτια, την Κυριακή στις 26 Νοεμβρίου στη 1 το μεσημέρι. Πράγματι, όπως είπατε και εσείς κυρία Γιακουμή, πάντοτε σε αυτές τις συγκεντρώσεις μας στο γεύμα των ευχαριστειών τιμούμε κάποιους ανθρώπους που θεωρούμε ότι έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην τοπική κοινωνία, στο νησί μας, στην πατρίδα μας αν θέλετε. Αυτή τη φορά τιμούμε 2 μέγιστους επιστήμονες κατά την άποψή μας και την άποψη πολλού κόσμου της κοινωνίας μας. Τιμούμε λοιπόν τον δόκτορα Παύλο Τριανταφυλλίδη, που είναι ο προϊστάμενος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, και τον δόκτορα Νικόλαο Ζούρο, που ως γνωστόν είναι η ψυχή του απολιθωμένου δάσους και του μουσείου του, και όχι μόνο, είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πέραν τούτου όμως, κυρία Γιακουμή, ο σύλλογός μας φέτος, δηλαδή στις 8 Δεκεμβρίου, γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή μας ως σύλλογος στην Αμερική, όταν για πρώτη φορά διοργανώθηκε, μάλλον ιδρύθηκε αυτός ο σύλλογος από λέσβιους με στόχο να καλύψουν τις ανάγκες και την προστασία των μικρασιατών προσφύγων που έτυχε να βρίσκονται ή να πάνε στην Αμερική. Αυτό έγινε στις 8 Δεκεμβρίου του 1923. Άρα λοιπόν το Δεκέμβριο, δηλαδή τον ερχόμενο μήνα στις 8 του 2023, εμείς συμπληρώνουμε 100 χρόνια. Νομίζω, κυρία Γιακουμή, θα έχει σημασία να πούμε ότι αυτό το πρώτο συμβούλιο του Συλλόγου Ελληνοαμερικανών της Λέσβου υπέγραψαν με καταστατικό επίσημο πλωμαρίτες ως επιτοπλίστων, αγιασώτες, μυτιλινοί και πολυχνιάτες. Και μέχρι σήμερα στο σύλλογό μας υπάρχουν και εξακολουθούν να είναι δραστήριοι απόγονοι των ανθρώπων αυτών, όπως και κατά τις ημέρες των παρελάσεων μας στην προκυμαία λέμε ότι συμπληρώνουμε, έχει συμπληρωθεί και η 4η γενιά του Συλλόγου Ελληνοαμερικανών. Με πολύ καμάρι το λέμε αυτό και με πολύ περηφάνεια, γιατί καθώς και εσείς ξέρετε δεν είναι εύκολο να ιδρύσεις, μάλλον είναι πολύ εύκολο να ιδρύσεις ένα σύλλογο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον κρατήσεις στην ζωή. Βέβαια. Επίσης τιμούμε για την επιχειρηματική του δραστηριότητα και την προσφορά στον πολιτισμό και στην οικονομία του νησιού την μεγάλη εταιρεία των Ούζων, Στάθης Βαρβαγιάννη, εταιρεία ΕΠΕ. Θα εκπροσωπήσει η κυρία Βάγια Βαρβαγιάννη με ανθρώπους της οικογένειάς της. Επίσης, ταυτόχρονα τιμούμε την 4η γενιά του συλλόγου μας. Τα βραβεία θα παραλάβουν γονείς της 4ης γενιάς, που είναι παιδάκια από νεογέννητα μέχρι 12 χρονών. Αυτή είναι η 4η γενιά του συλλόγου μας. Τιμούμε τη μνήμη ανθρώπων που τίμησαν με την παρουσία τους στο διοικητικό μας συμβούλιο από την αρχή, τη μνήμη του γιατρού Γιώργου Καρβελά, Γιώργου Καμάτσου, την μνήμη του συνταξιούχου δικαστικού Αντώνη Καρβελά, που με τη σύζυγό του τη Σοπράνο
Ιωάννα Καρβελά ίδρυσαν και για πρώτη φορά στην Μυτιλίνη τον σύλλογο Όπερα Λέσβος. Φαντάζομαι ότι τον έχετε ακουστά. Ναι, ναι. Επίσης τιμούμε την μνήμη της Στρατούλας Αμπατζή, την μητέρα του δικού μας γιατρού που είναι στο σύλλογό μας χρόνια τώρα, τον Πολύδωρο Αμπατζή, γιατί πάντοτε εδώ και 30 χρόνια τιμούσε τον απόδημο και παλινοστούντα ελληνισμό. Και επίσης τιμούμε και την είπαμε ότι θα είναι πολύ μικρή αυτή η απονομή βραβείων και τα λοιπά για να φάνε οι καλεσμένοι μας με την ησυχία τους, όμως δεν μπορούσαμε να αφήσουμε απ' έξω τον γνωστό μας σε όλους, να τον τιμήσουμε, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον γνωστό κάμεραμαν, που χρόνια τώρα και τον σύλλογό μας τιμά και βρίσκεται σε όλες τις παρουσιάσεις που κάνουμε και μας καταγράφει για την ιστορία. Σας προσκαλούμε να έρθετε κι εσείς, να λαμπρύνετε περισσότερο τη γιορτή μας και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.